Χρόνια πολλά και πολλά και καλή χρονιά. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου του 2012 και ώρα 12 μετά μεσημβρίας, συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελίας 97, στο γραφείο μου η Δημοτική Παράταξη των Δημοτικών Συμβούλων του Συνδυασμού Νέα Προοπτική, μετά την αριθμό πρωτοκόλλου 14867-28-12-2012, έγγραφη πρόσκλησή μου, κατά το άρθρο 66, παράγραφος 5 του νόμου 3852 του 2010, για να αποφασίσει τις διαγραφές των μελών και Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης Νέα Προοπτική. Η κυρία Ζαχαρία Χοριμού, Ευτυχία Παπαλουκά, Παρασκευής Μαυράκη Φίλου, Βασιλικής Αγαγιώτου. Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και τους προαναφερόμενους 4 συμβούλους για να παραστούν και να αποκρούσουν τους λόγους της παραπομπής τους για διαγραφή, έχοντας τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους συμβούλους Δημοτικής Παράταξης. Ουδήσεις αυτών προσήλθε, ωστόσο κατέθεσαν με αριθμό πρωτοκόλλου 14988-31-12-2012 υπόμνημα. Παρέστησαν 10 δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, επί συνόλου 14, οι οποίοι ήταν ο Κόβος Χαράλαβος, Κώστιδας Παύλος, Παρίδας Αδαμάντιος, Καποκοπούλα Βανίκη, Συνδραλά Ειρήνη, Κουτσάκης Μιχαήλ, Παπα-Νικολάου Νικόλαος, Κατζηδάκη Μαρία, Παπακώστα Γεώργιος και Καραβία Γεώργιος. Μετά την αιτιολογημένη εισήγησή μου, έλαβαν τον λόγο και τοποθετήθηκαν και οι 10 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης Νέα Προοπτική, οι οποίοι συμφώνησαν με την εισαγωγή μου και κατέθεσαν τις απόψεις τους όπως αναλυτικά έχουν καταγραφεί στο αριθμό 1-2012 πρακτικό της Δημοτικής Παράταξης. Τέλος, αποφάσισαν ομόφυνα την διαγραφή των 4 προαναφερθέντων Δημοτικών Συμβούλων. Επίσης, σας γνωρίζω ότι η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να την κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 49 του 2008, καθώς και τους 4 διαγραφέντες Δημοτικού Συμβούλου στο Δικαστικό Επιμελητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, γιατί γνωρίζω ότι η παρούσα συνεδρίαση είναι ειδική με μοναδικά θέματα αυτά της σημερινής διάταξης. Ευχαριστώ.